Έλα, έλα, γεια. Στα πλαίσια του έργου Life Andros Park, ένας από τους βασικούς στόχους που είχαμε ήταν να δημιουργηθεί ένας βοτανικός κήπος στο κτήμα Γαδάκη. Ασφαλώς με τη συνδρομή και την υποστήριξη της Καϊρίου Βιβλιοθήκης. Το έργο αυτό ξεκίνησε, το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 και έχει πλέον ολοκληρωθεί. Μπορούμε να πούμε, είμαστε στην ευχάριστη θέση, να πούμε ότι έχει τελειώσει η τοποθέτηση των φυτών που επιλέξαμε στον βοτανικό κήπο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 170 είδη φυτών. Κάποια τα οποία πολύ σπάνια, τρία είδη είναι νέα για την επιστήμη και καταγράφηκαν από τον συνάδελφο τον κύριο Τρίγκα κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας και έχουν επίσης τοποθετηθεί στον κήπο. Όπως επίσης, αυτό είναι κάτι αρκετά καινοτόμο θα έλεγα, η προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε και έναν χώρο για τα μανιτάρια, ένα μανιταρόκηπο, ο οποίος είναι υποδιαμόρφωση. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα τον έχουμε έτοιμο, ήδη έχει ξεκινήσει και σε αυτόν τοποθετούνται είδη μανιταριών τα οποία βρίσκει κανείς σε χαρακτηριστικές τοποθεσίες, σε βιοτόπους του νησιού. Από αυτούς τους βιοτόπους και ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε όσους βιοτόπους βρίσκονται γύρω σε παραποτάμιες περιοχές, γύρω στα ρέματα της Άνδρου, προέρχεται και το εκεί μάλλον φύεται ένα είδος δέντρου, το σκλήθρο, το οποίο είναι απειλούμενο. Στην περιοχή της Άνδρου βρίσκεται στο νοτιότερο όριο εξάπλωσής του για τις βαλκανικές χώρες. Κινδυνεύει και στα πλαίσια του έργου αυτό που αναλάβαμε είναι η αποκατάσταση των δασών σκλήθρου, των συστάδων σκλήθρου, κυρίως στις περιοχές της Βόρης, όπως επίσης και στα Λεύκα. Έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο με τη συνδρομή του Δήμου Άνδρου, έτσι ώστε να τοποθετηθούν μερικές χιλιάδες δέντρα. Αυτό έχει γίνει ήδη και αυτή την περίοδο παρακολουθούμε, έτσι ώστε προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις αυτές, έτσι ώστε τα δέντρα να μεγαλώσουν κανονικά, απρόσκοπτα και να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανασυστήσουμε τις συστάδες κλήθρων στους συγκεκριμένους βιοτόπους. Πέρσι είχαμε κάνει μια ακόμα θεματική έκθεση που αφορούσε συνολικά το έργο Life Andros Park, το οποίο δεν εστιάζει μόνο στους χερσαίους βιοτόπους και στο βοτανικό κήπο, αλλά επίσης εστιάζει στην προστασία ενός θαλάσσιου θηλαστικού, της Μεσογειακής Φώκιας, και δύο απειλούμενων ειδών θαλασσίων πτηνών, τα οποία υπάρχουν στην Άνδρο και μαζί με τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία της προστασίας τους. Όσον αφορά λοιπόν τη φετινή θεματική έκθεση, αυτή αφορά τα φυτά και τα μανιτάρια που υπάρχουν στο βιότοπο με τα σκλήθρα. Και έτσι λοιπόν σε συνεργασία με τον συνεργάτη μου τον Ηλία τον Πολέμη, αλλά και με τους συναδέλφους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έχουμε ετοιμάσει τη συγκεκριμένη έκθεση. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα φυτά εκείνα που βρίσκονται στον βιότοπο με τα σκλήθρα, όπως επίσης και στους διάφορους τύπους μανιταριών που υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Το ταράτι του έχουν... Σε ό,τι αφορά τα μανιτάρια, βεβαίως είναι η δική μου αρμοδιότητα. Εγώ μελετάω τα μανιτάρια της Άνδρου από το 1993. Μανιτάρια στα σκλήθρα βρήκα από τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα μανιτάρια της Άνδρου, αλλά μέσα στα 3 χρόνια του προγράμματος, όπου στόχευσα πραγματικά πολύ συγκεκριμένα στις συστάδες σκλήθρων, αύξησα τον αριθμό των καταγεγραμμένων μανιταριών που έχουν σχέση με τα σκλήθρα κατά 60%, δηλαδή από τα 30-40 είδη έφτασα και περάσαμε τα 100 είδη. Στον κήπο του Αγαδάκη έχω καταγράψει καμιά 25-30 είδη μανιταριών, τα οποία πραγματικά εμφανίζονται το χειμώνα μετά τις φθινοπορεινές βροχές, δηλαδή ξεκινάνε από τέλη Νοέμβρη και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να εμφανιστούν.
Υπάρχουν μανιτάρια που βγαίνουν πάνω σε δέντρα, όπως αυτά που ανέφερα στα σκλήτρα, αλλά και πολλά μανιτάρια που βγαίνουν στο γρασίδι. Ένας στόχος του προγράμματός μας ήταν να εντάξουμε τα μανιτάρια στο πρόγραμμα, σε σχέση βέβαια με το αντικείμενο που αφορά τα σκλήτρα, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί τα μανιτάρια στην προηγουμένη περίπτωση των σκλήτρων παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί δημιουργούν συμβιωτικές σχέσεις που βοηθάνε τα σκλήτρα να επιβιώνουν και να ευημερούν. Αφετέρου όμως, γιατί τα μανιτάρια είναι και ένας κράχτης, είναι κάτι που τραβάει την προσοχή του κόσμου και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε τη σημασία ενός τέτοιου βιοτόπου, τι κρυμμένη βιοπικιλότητα μπορεί να έχει. Και σε ό,τι αφορά τους μύκητες, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Υπάρχουν τα συμβιωτικά μανιτάρια που βοηθάνε τα δέντρα να επιβιώσουν. Υπάρχουν τα σαπροτροφικά, όπως λέμε, μανιτάρια που σαπίζουν την νεκρή φυτική ύλη. Τα φύλλα, τα ξύλα, τους κορμούς, ό,τι τέλος πάντων κομμάτι του φυτού πεθαίνει. Υπάρχουν μύκητες που το αποδομούν και ανακυκλώνουν όλη αυτή την οργανική ουσία στο έδαφος, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τη γονιμότητα και την ζωτικότητα των δέντρων και της φύσης γενικότερα. Ως δεύτερο επίλογο θέλω να πω και το εξής, το οποίο μου προκαλεί μεγάλη συγκίνηση, που έχει να κάνει με τον αυτόν που είχε την αρχική ιδέα να φτιαχτεί αυτός ο πύργος και το κτήμα του και να δοριστεί στην Καϊρίου Βιβλιοθήκη, τον αείμνηστο πρόεδρο της Καϊρίου, Δημήτρη Πολέμη, ο οποίος αγόρασε το πύργο, πάσχισε και βρήκε χρήματα να τον αναστηλώσει, να ξαναφτιάξει τα κτήματα και τις εμασιές, να τα καθαριστούν και να διατηρηθούν όλα αυτά τα χρόνια. Και τελικά, χάρη στη δική του ιδέα, να βρεθώ κι εγώ να ασχολούμαι με τα μανιτάρια του νησιού. Γιατί, όπως μου αρέσει να λέω πάντα και θέλω να το λέω πάντα, το ότι ασχολήθηκα μελετώντας με τη μελέτη των μανιταριών της Άντρου, ξεκίνησε από καυτό ως μια ιδέα του κ. Δημήτρη. Ήταν δικιά του ιδέα, τελείως τρελή για τις εποχές εκείνες. Παρ' όλα αυτά, εμένα με έβαλε σε αυτό το δρόμο στον οποίο βρίσκομαι τα τελευταία 25 με 30 χρόνια.